Κύριε Μπατιέλο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Η ΚΝΕ είχε συνέδριο πριν από λίγο καιρό. Ναι, τελειώσαμε την Κυριακή. Τελειώσατε την Κυριακή. Ναι, ήταν μια πλούσια διαδικασία και συζήτηση, έτσι την εκτιμάμε δηλαδή και εκ των υστέρων. Κοντά στους 4 μήνες από τη δημοσίευση των θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου της οργάνωσής μας, έγινε πολύ πλούσια συζήτηση, πρώτα και κυρία εντός των οργανώσεων της ΚΝΕ, με πλατιά μαζική και ουσιαστική συμφωνία και συμβολή των χιλιάδων μελών της ΚΝΕ σε αυτή τη συζήτηση, αλλά και με την νεολαία όπου δρούμε, σχολεία, πανεπιστήμια, χώρους δουλειάς, ειδικά σε κλάδους, ξέρετε, που συγκεντρώνουν χιλιάδες νέους, τον επιστημισμό, τον τουρισμό, το εμπόριο. Στα πανεπιστήμια παντού έγινε, νομίζω, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Προσπαθήσαμε να βάλουμε και από το σύνθημά μας πώς θα γίνουμε, πώς το λέγαμε κάπως, πιο πολύ και πιο ικανοί για το πραγματικά σύγχρονο και νέο, για ένα κόσμο στον πόη των ονείρων και των ανθρώπων, για το σοσιαλισμό. Με βάση αυτά και τις πολιτικές εξελίξεις, αυτά που αφορούν τη νέα γενιά και άμεσα συζητάμε, νομίζω ότι ήταν μια πολύ πλούσια συζήτηση που ολοκληρώθηκε επιτυχημένα. Ποιο είναι το σύγχρονο και το νέο στην εποχή μας, κύριε Βατιέλο? Αυτό, ξέρετε, είναι και λίγο αντικειμενικό, μπορούμε να πούμε, από μια σκοπιά. Όπως και εμείς εξετάζουμε τα πράγματα και όπως νομίζουμε και ο κόσμος πρέπει να εξετάζει τα πράγματα, είναι το ότι έχει εξελιχθεί τόσο η ικανότητα του ανθρώπου να παράγει. Με όλα, ό,τι αυτό σημαίνει. Με τα μέσα παραγωγής, με την επιστήμη και την τεχνολογία και την αλματώδη πρόοδό τους, με τις δυνατότητες που μπορεί να κατακτά η υγεία, η παιδεία, αυτά που όμως έχουν ένα βαρύδι που είναι το κυνήγι του κέρδους, είναι ότι όλα αυτά θυσιάζονται σε αυτό το σύστημα και με αυτές τις πολιτικές που υλοποιούν οι κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, να θυσιάζονται στο να μεγαλώνει η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και ο λαός και η νεολαία, ο παραγωγός δηλαδή αυτού του πλούτου, να παίρνει ορισμένα ψίχουλα. Άντε λίγο περισσότερα, λίγο λιγότερα, ανάλογα και με την πάλη του δηλαδή. Άρα σύγχρονο και νέο είναι να ζούμε με βάση αυτά. Με βάση αυτά που ο ίδιος ο άνθρωπος, η γνώση, η ικανότητά του έχει κατακτήσει. Πάντως, κύριε Μπατιέλο, μια από τις κριτικές που ασκούνται στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ότι μιλάει μεν για το νέο, αλλά το ίδιο παραμένει κολλημένο στα παλιά. Και για κάποιους στα πολύ παλιά. Ποια είναι αυτά τα παλιά ακριβώς? Σε σχέση με αυτά που σας ανέφερα, δηλαδή, κιόλας, γιατί ξέρετε, ο καθένας μπορεί να έχει στο μυαλό σου τι θέλει, αλλά η παρακολούθηση, νομίζω, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της πολιτικής του. Η κριτική που ασκείται, του λένε ότι παραμένει σε μια εποχή που έχει κλείσει τον κύκλο της. Τον κύκλο, αυτή η εποχή δεν τον έχει κλείσει. Σε πολιτικό επίπεδο. Ναι, από την άποψη το αν ο λαός και η κοινωνία συνολικά πρέπει να προοδεύει. Αυτό δεν κλείνει ποτέ. Εννοείται. Ότι η κοινωνία πρέπει να προοδεύει. Και τα αποτελέσματα και οι αρνητικές συνέπειες από έναν κύκλο που έκλεισε, που φαντάζομαι εννοείται τις σοσιαλιστικές επαναστάσεις και την οικοδόμηση στις χώρες του προηγούμενου αιώνα, τα αποτελέσματα αυτής της 30ετίας είναι πλέον, ναι, μπορούμε να το λέμε κάπως χοντρά 30ετία, είναι τόσο αρνητικά και τόσο για όλους τους λαούς, μέσα από πολέμους, προσφυγιά, μέσα από την καπιταλιστική οικονομική κρίση που εκφράστηκε, και δεν τελειώσαμε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν αποτυπώνεται, κύριε Μπατιέλο, πιστεύετε αυτό και σε εκλογικά ποσοστά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μας και σε ό,τι αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα? 5-6 έπαιρνε, 5-6 παίρνει. Αλλά ας δούμε αυτό πώς θα εξελίσσεται. Είναι έντονα τα διλήμματα πάντως για τον κόσμο. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Φέρει ευθύνη ο κόσμος, φέρει ευθύνη το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα πρέπει να γίνει πιο θελκτικό? Ο κόσμος αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αξιοποιήσει την πείρα του. Και δεν είναι τώρα, μιλήσαμε λίγο, επειδή το βάλατε κι εσείς λίγο σε έναν ιστορικό χρόνο πιο μεγάλο, είναι και η γενική πείρα, αλλά είναι και η ειδική πείρα, η πιο συγκεκριμένη πείρα. Δηλαδή, πολλοί κόσμος βεβαίως πίστεψε σαν εναλλακτική αυτής της κατάστασης τελικά, που βεβαίως τη στοχοποίησε και σωστά τη στοχοποίησε στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έχουν κυβερνήσει τη χώρα πόσα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση. Όλα τα χρόνια μετά. 40 χρόνια μετά. Ναι. Και το στοχοποίησε σωστά. Και πίστεψε ότι μια κυβέρνηση, αυτό αποκαλούμενη ως αριστερή, ριζοσπαστική, εντάξει, κάποια τα λέει, κάποια τα μαζεύει, σοσιαλδημοκρατική, ανάλογα με το ακροατήριο έχει και το αντίστοιχο επίθετο που τη συνοδεύει, και είδε αυτά τα 4 χρόνια, και να βάλω εδώ μια παρένθεση, το συνέδριο της ΚΝΕ, επειδή ξεκινήσαμε με αυτό, συμπίπτει. Το προηγούμενο έγινε το Δεκέμβριο του 2014, δηλαδή ένα μήνα πριν αναλάβει την κυβέρνηση
τότε ως συγκυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Και έγινε αυτές τις μέρες που είμαστε πάλι σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι, παρατεταμένη. Και είχε πολύ ενδιαφέρον η διαδρομή της σκέψης ενός νέου ανθρώπου από τότε μέχρι σήμερα. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η απογοήτευση και ο προβληματισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος από νέους ανθρώπους που πίστεψαν, μην έχοντας ενδεχόμενα και μια πείρα διπόλων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας που κατάντησαν να συγκυβερνήσουν και να έχει το φως και το σκότος, η πρόοδος και η συντήρηση και μαχαιριές να φεύγουν. Βλέπω, με σκληρά επιχειρήματα, και το βλέπει να επαναλαμβάνεται σήμερα, συγγνώμη να ολοκληρώσω λίγο αυτό το σκεπτικό, να επαναλαμβάνονται αυτά τα επιχειρήματα, και είναι ένα μεγάλο στοίχημα, και το λέμε και για την ΚΝΕ και για το ΚΚΕ, ένα μεγάλο στοίχημα αυτά τα συμπεράσματα και αυτή η απογοήτευση να μην γίνει να γυρίσω στον καναπέ μου, να μην ασχολιέμαι γενικά με την πολιτική, να βρίζω συλλήβδιν όλα ως ένα πράγμα σάπιο, γιατί μυρίζει λίγο άσχημα. Και αυτά με τις μεταγραφές τα τελευταία βγάζουν μια βρώμα και μια δυσοδεία του πολιτικού συστήματος. Αλλά να αποφασίσει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, και είναι σίγουρο ότι και συμπαραστάτη και πρωτοπόρος αυτήν την πάλη θα έχει ένα δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Βλέπετε την αναζωογόνηση, να το πω έτσι, του διπολισμού. Γιατί από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί πάει το σύστημα. Είναι κεντρική προσπάθεια αυτή. Και είναι και μια πετυχημένη συνταγή για το σύστημα. Η λογική του μικρότερου κακού. Πόπο μην έρθει αυτός, γιατί θα πω ακόμα και αυτά που ξέρω εγώ τα λίγα μπορεί να κάνει ο άλλος και να φαντάζουν και μεγάλα τελικά. Θα πάρθουν πίσω και να είμαστε σε ένα εκβιαστικό δίλημα όλη την ώρα που μαθηματικά οδηγεί στο μεγαλύτερο κακό. Αυτή η λογική. Από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι και τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης και τα ζητήματα περί προοδευτικών μετόπων ενάντια στην ακροδεξιά και το φασισμό, που βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και χρειάζεται και επακρίνηση και λαϊκή δράση, μπαίνουν σε ένα καλούπι που ούτε απαντάνε στις πραγματικές ανησυχίες και πιο πολύ ευνοούν να συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση. Είστε αισιόδοξος, κύριε Αμπατιέλο. Οι όροι του πολιτικοποίησης της νεολαίας ήταν πάντα ένα θέμα για την αριστερά και για το κομμουνιστικό κίνημα στο επίκεντρο της προσοχής τους. Ναι. Μέσα σε αυτές τις περιστάσεις της κρίσης των πολιτικών ανακατατάξεων, των ιστορικών μεταβολών, τεχνολογικών ακόμη, όπως σημειώσατε και εσείς στην αρχή, ενώ ο κόσμος αλλάζει, δηλαδή αλλάζουν και όλα αυτά οι όροι αυτής της συμμετοχής της νεολαίας στη δημόσια ζωή. Είμαστε καλά. Ένα είναι ότι είμαστε από τη φύση μας αισιόδοξοι οι κομμουνιστές, και σε συνάρτηση με αυτά που συζητάγαμε για τον πολύ αρνητικό συσχετισμό που ζούμε διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, να παλεύουμε για να κατακτήσουμε αυτό που μπορεί να φαίνεται λογικό, αλλά να μοιάζει απίθανο. Το λέω έτσι και με κάποια λόγια ενός ποιητή. Νομίζουμε ότι η πολιτικοποίηση της νεολαίας μπορεί να ανέβει κι άλλο. Βεβαίως έχει χτυπηθεί με διάφορους τρόπους και δεν είμαστε μακριά από το να το δούμε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολύ έντονοι προβληματισμοί και ας μην ακουμπάνε ακόμα σε πολιτική ενεργό δράση. Και εδώ υπάρχει πείρα. 45% αποχή είχαν οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αν θυμάστε, που είναι και ένα αντίκτυπο αυτής της χαμηλής πολιτικοποίησης, και που μπορώ να σας πω δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ήταν νέων που είχαν ψηφίσει το Γενάρη και δεν ψήφισαν το Σεπτέμβρη, απογοητευμένοι. Και με το δημοψήφισμα που μεσολάβησε, το τρίτο μνημόνιο, και τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι η αποχή δεν ήταν εκεί για να αποτρέψει τα μέτρα που πέρασαν. Η αποχή δεν ήταν εκεί για να δυναμώσει τον αγώνα για τα δικαιώματα. Δεν ήταν εκεί για να μιλήσει και να διεκδικήσει καλύτερους όρους δουλειάς ζωής. Που για την νεολαία έχει και ένα στοιχείο ότι σε αυτές τις συνθήκες εξέλιξης είναι μια γενιά που ζει χειρότερα από τους γονείς της. Και νομίζω ότι αν δούμε τους όρους ζωής σε αυτούς τους κλάδους που αναφέραμε στην αρχή, ένας νέος εργαζόμενος, αν μπει στη δουλειά, αν μπει, με τι όρους δουλεύει, με τα 4 ώρα, τα 8 ώρα, τα 8 μήνα και την ανασφάλεια να σαρώνουν, τα εργατικά ατυχήματα, δείτε τι γίνεται μόνο την τελευταία εβδομάδα με τους ντελιβεράδες, που είναι μια τέτοια κατάσταση. Ναι, υπάρχει και κινητοποίηση αυτού του κλάδου αυτής εδώ. Ναι, δείτε τι γίνεται με τους οικοδόμους, με άλλους κλάδους, με μια εντατικοποίηση και μια άγρια εκμετάλλευση μέσα στους χώρους δουλειάς, που η νεολαία είναι στο επίκεντρο. Και όσο μένει ανοργάνωτη, εμείς αυτό παλεύουμε. Έξω από σωματεία, έξω από συλλογικές δράσεις, έξω από διεκδικήσεις, τόσο θα είναι πιο ευάλωτη και πιο εύκολο θύμα
όχι μόνο για να παλέψει για ριζικές αλλαγές που είναι αυτό που χρειαζόμαστε, αλλά για να κατακτά και ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, επιβίωσης, αν το πούμε με τα παραδείγματα και κάπως έτσι, στις σημερινές συνθήκες. Από αυτή την άποψη έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση χτες, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, και είναι ένα μεγάλο θέμα και θα ήθελα να το πούμε. Έχει καθιερωθεί αυτό το έτος μαθητείας στα ΕΠΑΛ και είναι χιλιάδες παιδιά που πηγαίνουν στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια. Είναι απλήρωτα από την πρώτη μέρα. Αυτή είναι η νέα εποχή. Η εποχή μετά το μνημείο, αυτή είναι η ίδια εποχή με την προηγούμενη. Ούτε εργαστήρια έχουν τα παιδιά, ούτε βιβλία έχουν, ούτε προσωπικό αρκετό καθηγητές εκπαιδευτικούς. Μπαίνουν στη μαθητεία για να μάθουν τη δουλειά, ανάθεμα και τη συζήτηση και τι εποπτεία υπάρχει για το τι μαθητεία γίνεται και αν όντως κάπως εκπαιδεύονται στο επιστημονικό, στο αντικείμενό τους, στο τεχνολογικό αντικείμενο κτλ. Και είναι και απλήρωτη από την αρχή του χρόνου. Και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλα θέματα αυτά και πολλά μικρά που μπορεί να φτιάχνουν όμως μια μεγάλη εικόνα. Για το την ανάγκη και με το κουκουέ μπροστά, αυτό το γνωρίζουν οι νέοι άνθρωποι. Οι ΚΝΕΗ ήταν, είναι και θα είναι πάντα μπροστά σε αυτούς τους αγώνες και ξέρουν και πού πρέπει να μιλήσουν και μέσα στο πανεπιστήμιο ποιο θα πάνε να βρουν για να βάλουν τα προβλήματά τους, να κατευθυνθούν πιο δυναμικά στη συλλογική διεκδίκηση και δράση, γιατί αυτό είναι που έχει ανάγκη η νεολαία. Μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με όλο το λαό, να παλέψει για να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα. Κύριε Βαγγέλου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στις υποχρεώσεις σας, στα κομματικά σας καθήκοντα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.